Υποδοχή της μπάλας τον βοήθησε να έχει μια απόσταση από την άμυνα ο Σέγκεφελτ για να καθαρίσει το μυαλό του, για να αποφασίσει τι θα κάνει. Αλλά είδατε και στο πλάνο λίγο πριν, μόλις ένας παίκτης, ο Μορέιρα δηλαδή, δεν είχε άλλη επιλογή και αυτή ήταν ανάμεσα σε μαρκαρίσματα. Ιωαννίδης ανεβάζει τον Αϊτόρ και ο Χουάνκαρ αμέσως παίρνει τη δική του πλευρά. Χουάνκαρ χαμηλά σημαδεύοντας την κίνηση του. Ιωαννίδη κόρνερ. Η 11 του πάσ είναι στην περιοχή για την άμυνα. Αϊτόρ εκτελεί αυτό το κόρνερ. Παναθηναϊκός που με τον Κότσιρα σε ένα ακόμη γέμισμα. Γατσίνοβιτς ήταν, ζητώ συγγνώμη, ο Κότσιρας, χωρίς όμως να περάσει μπάλα. Τώρα πηγαίνει από τα αριστερά, βρίσκοντας ανοιχτό διάδρομο από όλους. Καρντάφσκι, Μαουρίσιο, δοκάρι out. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πάθεια που του χρειάζεται για να ανοίξει το διάδρομο. Τώρα οι κόντρες, βγαίνει κερδισμένος ο Παλάσιος, βρίσκει πρώτη επαφή Μαουρίσιο με Ιωαννίδη ξανά στο Βραζιλιάνο, χάνοντας εδώ την κατοχή ο Παναθηναϊκός σε μια φάση που είχε χώρους και ίσως είχε και υπεροπλία, ίσως είχε και παίκτη παραπάνω, δεν πρόλαβα να με συμπαθάτε να μετρήσω, αλλά φαινόταν καλύτερες προϋποθέσεις για τους πράσινους. Τώρα ο Πας με πείρσμα το σούτ και Μπρινιόλι να μπλοκάρει.